χωματερέα στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά στο Ηράκλειο, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός, όπου μαζί με τα σκουπίδια, ασυνείδητοι πολίτες πέταξαν και ένα νεκρό ζώο. Για όλα φταίει το όλο σύστημα που έχουμε. Αυτή είναι, δεν είναι ούτε ανθρώπινη, αυτή είναι χειρότερη από τα ζώα. Τραγικό. Λογικά αυτοί που το πετάξανε δεν ξέρω τι ακριβώς ζώο είναι, το κρύψανε ώστε να μην φανεί. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Εδώ τα πετάνε εδώ πάντα. Μάλιστα, ο σκύλος έχει σκεπαστεί με στρώμα, όμως η έντονη δυσοσμία αποκαλύπτει την τραγική αυτή διαπίστωση. Αποτρόπες, ρε παιδιά. Αποτρόπες. Θα πρέπει να ντρέπονται και για τα ζώα και για όλη αυτή την κατάσταση. Τι να πω τώρα, ευθύνεται ο Δήμος, ευθύνεται. Και οι πολίτες, βεβαίως, που τα αφήνουν έτσι. Εννοείται. Όλοι μαζί. Και μάλιστα μια μέρα εκεί στα Τσουβάλια είχα κατέβει εγώ και τα είχα βάλει στην άκρη. Επίσης, μας είπαν και πρόβατο λίγο παραπάνω. Ναι, γιατί κατεβαίνουν κάτι κοπάδια από πάνω, κάτι ζώα και πιθανόν δεν υπάρχει ούτε πολιτισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Όπου βρούμε τα πετάνε. Απαράδεκτες εικόνες με τους δημότες να σχολιάζουν τις μήνυ χωματερές που φυτρώνουν συχνά σε συγκεκριμένα σημεία, όπως και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ο καθένας είναι ασυνείδητος. Αντί να έχει κάποια μπάζα, οφείλει να καλέσει το Δήμο, έχω κάποια μπάζα. Μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε. Σίγουρα δεν είναι ωραία, λέω, αυτά τα πράγματα και συνέχεια τα βλέπουμε επανειλημμένα. Εκεί που τα μαζεύουν ξανά γεμίζουν. Οπότε τι να πει κανείς. Έχουμε και ζώα, είναι ένα παραπάνω. Ναι, εννοείται, αλλά τι να κάνω. Αυτά πρέπει να τα βλέπει ο Δήμος. Κάτι πρέπει να κάνουν οι υποψήφοι που είναι όλοι εκεί, αλλά είναι μόνο για την καρέκλα, δυστυχώς. Το φαινόμενο με τις αυτοσχέδιες χωματερές, με μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και κάθε είδους σκουπίδια, έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, καθώς 35 σημεία μετατρέπονται συχνά σε αυτοσχέδιες χωματερές. Πέρα από τους κινδύνους που ελοχεύουν για τη δημόσια υγεία, δημότες σχολιάζουν και τον εφιάλτη των κουνουπιών. Μα ψεκάζουν εδώ? Όχι. Μας είχαν πει από την περιφέρεια ότι θα είναι άμεση εξυπηρέτηση. Τίποτα. Έχουμε πάρει 15 τηλέφωνα ακόμα. Εγώ φώναξα και πλήρωσα από την τσέπη μου συνεργείο και μου ψέκασε στο σπίτι μου.